Άννα Κρίστιανσεν και ήρθε εδώ να διεκδικήσω τον τίτλο του GNTM γιατί είναι ένα από τα όνειρα που δεν έχω εκπληρώσει. Και πιστεύω ότι μου αξίζει μια θέση εδώ. Πάντα μου άρεσε ο χώρος της ομορφιάς και της μόδας και γι' αυτό ήρθα, γιατί θέλω να εξελιχθώ και να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Ήρθα για διάκοπες πριν ένα χρόνο και είδα την εκπομπή στη τηλεόραση με τη θεία μου και μου είπε γιατί όχι να το δοκιμάσω. Ο λόγος που δήλωσα συμμετοχή στο GNTM ήταν γιατί δεν υπήρχε όριο ηλικίας και να δείξω ότι μια γυναίκα στα 46 της μπορεί να είναι και όμορφη και εγωιτευτική επίσης. Μπορεί και να τα παρατήσω και να φύγω, δεν ξέρω. Ήταν όνειρο ζωής, στόχος, να μην λέμε τα τετριμένα. Θα τα κάνω όλα λαμπόγιαλο. Εγώ πιστεύω πως έχουμε μόνο μία ζωή και πρέπει να πάρουμε όλες τις ευκαιρίες με τη ζωή. Θα τα πάρω όλα. Θα πάρω και τον έξοδα, ναι. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Μπορώ να πω μόνο ένα πράγμα, γιατί πονάνε τώρα τα πόδια μου γιατί κουράστηκα από το πρωί και θέλω να αλλάξω τα παπούτσια. Ονομάζομαι Αθηνά Λοΐζου, είμαι 18 χρονών. Έρχομαι από Κύπρο και τελείωσα φέτος στο Λυκείο. Ήρθα στο GNTM για να αποκτήσω παραπάνω εμπειρία στον χώρο της μόδας και να ανοιχτούν πόρτες. Η καλή σου γωνία ποια είναι? Δεν έχω ιδέα. Α, φανταστικά. Θα σε μάθουμε εμείς. Ερασιτεχνικά, τούτον το μήνα άρχιψα να ασχολούμαι, αλλά όχι κάτι σπουδαίο, μόνο ερασιτεχνικά. Πολύ διαφορετική όταν είσαι ήρεμη. Μ' αρέσει. Μη γελάς, μη γελάς. Είναι ωραίο αυτό. Γελάει. Έχαλασα με το. Φέρ' το μιναράκι πίσω. Δεν πήγες άσχημα, αλλά ντρέπεσαι, πρέπει να βγάλεις λίγο μια ζωντάνια. Ναι. Ναι, ωραία. Λίγο πριν πω μέσα στους κριτές, ήμουν πάρα πολλά χωμένη αλήθεια. Παναγία μου. Προσπαθούσαν οι κοπελές να με κάνουν να χαλαρώσω, αλλά δεν βοήθησε για να είμαι ειλικρινή στο τέλος. Παιδιά, βλέπω ένα τέλειο κούρεμα να έρχεται. Έλα, το μαλλί που λες συνέχεια για το μαλλί, σου έρχεται. Αυτό το ζώνη τι. Ωραία ζώνη. Versace. Μα για cap, μα για casting αυτό. Όχι, για casting όχι. Γεια σας. Γεια σου. Ονομάζομαι Αθηνά Λοΐζου. Είσαι από την Κύπρο. Είμαι από την Κύπρο. Ω, τέλεια. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Είμαι 18 χρονών. Τι άλλο, πες μας. Τελείωσα φέτος στο Λυκείο. Ναι. Τη Σοφία την ξέρεις? Που το Instagram, ναι. Α, that's nice. Είμαι famous στο Instagram, αλλά όπως. Ναι. Μ' αρέσει το outfit σου. Ευχαριστώ. Σου αρέσει το style? Να... Ναι, αρέσει μου πάρα πολλά η μόδα. Ποιο είναι το περισσότερο σου αγαπημένο designer? Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω αγαπημένο designer. Εν έχεις. Γιατί? Δεν έχω. Δεν ξέρω, δεν μπήκα στη διαδικασία να ψάξω, λάθος μου. Όχι, αγάπη μου. 18 χρονών είσαι στο Instagram και δεν έχεις. Όχι. Δεν βλέπεις designer στο Instagram? Φωτόγραφος, φωτογράφος, μοντέλα? Όχι. Έχει με πειράξει πάρα πολλά που χάλασα τέλος πάντων την εικόνα που τους είχα δείξει στην αρχή μόλις μπήκα. Επειδή δεν ήξερα κανέναν να τους πω. Και μείνανε όπως το αγκούρι. Άντε, βάλε το μαγιό σου και θα τα πούμε. Okay. Παιδιά, μη μου το παίρνετε από τα μούτρα, αυτό το κορίτσι. Είναι δυνατόν, εσύ, Γιώργο, εντάξει, τώρα κάτσε δύο δεν λεπτά. Δεν είναι δυνατόν, αλλά είναι μια κούκλα. Είναι τόσο φρέσκο κορίτσι. Είναι μόνο το κούρεμα. Είναι μόνο το κούρεμα. Sorry, το παιδί, μπορώ να πω ότι είναι στα top 3 που έχω δει φέτος. Εμένα δεν είναι. Όχι. Όντως. Άλλο μαλλί, κούρεμα, έκφραση, σώμα. Ένα ωραίο γλυκό κοριτσάκι. Είσαι στο Instagram και δεν ξέρεις photographer, model ή designer. Εντάξει, ρε Σοφή, κοίταξε να δεις. Όντως δεν έχει δει και είναι λάθος της. Εσύ αυτό το λάθος της, πες μας ένα ψέμα και πες Chanel. Εσύ μπορείς να τη στοιχείς την πορεία της αυτό το λάθος. Έλα, αυτή 18 χρονών. Εσύ Γιώργος, εκπομπή μόνος έρχεται. Οι νέοι είναι πάντα στο Instagram. Αν ξέρει ποια είναι η Kim Kardashian, θα ξέρει ποι είναι η Balenciaga. Εμένα π.χ. η Kim Kardashian δεν μ' αρέσει. Δεν πειράζει. Έλα να την ήξερε. Είναι εντάξει, άμα τη ρωτήσει την Kim Kardashian την ξέρει. Μας λέει ψέμα. Το ζητούμενο είναι εσύ αυτή την κοπέλα.
Θα μπορούσε να τη δει κάπου φωτογραφημένη. Με αυτό το κούρεμα, ναι, αλλά αυτό το πρόσωπο, όχι. Το πρόσωπο δεν σου αρέσει. Όχι. It's too similar to everyone else. Μαζί σου. Και εμένα μου αρέσει. Μάτια απίστευτα. Ωραίο προσωπάκι μικρό. Ούτε είναι. Είναι ωραίο κοριτσάκι του Λυκείου, ρε παιδιά. Δεν είναι μοντέλο. Του Λυκείου, παιδί είναι. Έχει τόσο πολλές ωραίες που. Για να δούμε, πα και με το μαγείο αλλάξουν όλα. Για να δούμε. Λοιπόν, έλα μέχρι εδώ για να σε δούμε και από κοντά. Μήπως κάνουμε λάθος, ρε παιδί μου, για να δούμε. Ναι, για έλα κοντά. Κοίτα εδώ μάτια. Κάνε προφίλ. Και από την άλλη. Okay. Λοιπόν, πίσω στη θέση σου. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Την Kim Kardashian την ξέρεις. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει προσωπικά αν την ξέρεις. Ναι. Την ξέρεις. Απλά ήταν έτσι... Δεν ξέρεις μοντέλα. Μοντέλα. Να μας πεις, καθόλου αγάπη μου. Κανένα μοντέλο, δεν θαυμάζεις κανένα μοντέλο. Σαν ποια θες να γίνεις. Κόμπλαρα τώρα, εξίασα το όνομα της. Ωραία, κάνε μια πασαρέλα πάλι, πάρε λίγο το χρόνο σου, πάρε μια ανάσα, κάνε μια φανταστική, μοντέρνα, σύγχρονη πασαρέλα, βασισμένη στο στυλ σου. Θέλουμε να δούμε ένα contemporary catwalk. Να χαλαρώσεις λίγο, να ηρεμήσουμε κι εμείς. Μην κάνεις σεξι πράγματα, απλά, απλά. Απλά, για πάμε. Μα από αυτό το κορίτσι δεν ψάχνεις να βρεις το σεξι. Εμένα μου θυμίζει κάτι αρχαιοελληνικό, κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι disappointed. Ήθελα περισσότερο. Μπράβο. Ωραία. Τι ύψος έχεις? Α, το ίδιο πράγμα. Έναν 68. Ωραία. Δεν φαίνεσαι ένα 68. Πόζες, πόζες, να μην μιλάμε και πολύ, να μιλάμε με πράξεις. Όταν με βάλαν να κάνω πόζες, επειδή ξέρω ότι βάλουν να κάνουν πόζες εκείνες που θέλουν να κόψουν, αγχώθηκα τέτοια. Κάτω. Δεν είχα ιδέα τι να κάνω. Και απλά εκόμπλαρα και δεν έκανα τίποτα στο τέλος. Χαλάρωσε, χαλάρωσε. Μη σκέφτεσαι πολύ. Κάνε ό,τι σου natural, έρχεται, ό,τι σου έρχεται στο κεφάλι. Χαλάρωσε. Είσαι μία κούκλα, οπότε δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα. Κοίτα εδώ πόσο όμορφο κορίτσι είναι, παιδιά. Τι λέτε τώρα. Έχεις δει όλα τα κορίτσια έξω? Ναι. Πώς σου φαίνονται? Πάρα πολλά δυναμικές, πολλά όμορφες, νεανικά όμορφα κορίτσια. Εσύ είσαι πολλά δυναμική? Πιστεύω πως ναι. Είσαι πολλά δυναμική? Πώς είσαι πολλά δυναμική? Αυτό το πιστεύεις. Έτσι που μας το είπες, θέλεις μας να το πιστέψουμε ή όχι? Ξέρεις, η προσωπικότητα είναι το ίμισο του παντός ένα μοντέλο. Δηλαδή, το στίγμα που αφήνεις, η αύρα που αφήνεις γύρω σου είναι πιο σημαντική και από το πόσο όμορφη είσαι. Λοιπόν, αυτό λίγο προσπαθώ να σου εξηγήσω. 18 χρονών είναι. Και άλλες 18. Τάσο, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τις περισσότερες φορές, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ισχύ, και η ισχύ δεν μετριέται σε δύναμη ή μυϊκή, έτσι. Είσαι ένα κορίτσι 18 χρονών. Προσωπικότητά σου, εγώ βλέπω ότι υπάρχει. Για κάποιο λόγο έχει κομπλάρει. Πού υπάρχει, πού. Υπάρχει προσωπικότητα. Πού, πες μου πού. Υπάρχει, εγώ βλέπω ένα κορίτσι το οποίο στέκεται αυτή τη στιγμή εδώ. Έχει πάρει ένα αεροπλάνο, έχει έρθει στην Ελλάδα να κυνηγήσει τον όνειρό της. Αυτό δείχνει προσωπικότητα. Ωραία, ποιο είναι το όνειρό σου? Ποιο είναι το όνειρό σου, πες μας. Δεν ξέρω, αρέσκει μου, εμπνέει πάρα πολλά τούτος ο χώρος. Απλά γενικά. Σήμερα ήρθες στην Κύπρο? Ναι. Ε? Ναι, το πρωί. Καλώς ήρθες. Μην αγχώνεσαι. Οκ, okay. Έχεις τα πάντα. Δεν κατάφερα να τους δείξω τον που είμαι. Είμαι λίγο κλεισίδα χαρακτήρας και με βοήθησαν να βγάλω τον εαυτό μου προς τα έξω. Ναι, αλλά ήρθες σε οντισιόν όμως. Εμείς πρέπει να ξέρουμε. Ήρθες σε casting. Δεν θέλω να κλαις και να στεναχωριέσαι. Προς Θεού, κανείς δεν το θέλει αυτό. Αλλά πρέπει να μας εξηγήσεις, γιατί ο Γιώργος βλέπει το όνειρό σου. Εγώ δεν το βλέπω το όνειρό σου. Θα μου το πεις ποιο είναι? Το όνειρό μου ήταν που πάντα να ασχοληθώ με τον χώρο. Γενικά με κανένα χώρο, ούτε μουσικής, ούτε... An out of my comfort zone να μαθαίνω νέα πράγματα. Okay. Εγώ είμαι έτσι ως χαρακτήρας. Αλλά από τότε που έγινα 18, προσπαθήσα να μπω μόνη μου στο χώρο τούτον. Και στην Κύπρο... Πώς, με Instagram? Καμία σχέση. Στην Κύπρο έκανα λίγα πράγματα. Τώρα τούτον τον ένα μήνα μόλις έκλεισα 18.
Πήγε σε πρακτορείο. Ναι, πήγα σε πρακτορείο. Βασικά, ναι, πήγα χτες, έκανα φωτογράφηση για να είμαι ειλικρινής, σε ρωσικό πρακτορείο για ένα ρωσικό μαγκαζίν. Okay. Ήταν η τέταρτη μου φωτογράφηση, νομίζω. Σου άρεσε αυτό που έκανες. Ναι, ήταν πολλά ωραία. Ωραία, και να συνέχισω και να καταλήξουμε κάπου, ναι. Του άρεσε και πάρα πολλά τόσο χώρος, απλά δεν ήθελα να δείξω κάτι που ένιμε και απλά να μάθω κάποιους που μπορεί να μένει, ξέρω, απλά να τους μάθω για να έρθω να σας τους πω εσάς, δαμε. Λοιπόν, άκουσε με, εγώ σ' ακούω τόση ώρα. Όταν μπήκες μέσα, η αλήθεια είναι ότι δείξε ένα φοβερό προσωπικό στυλ, λίγο παρασύρθηκα. Και λέει, είναι πολύ όμορφο, είναι κουκλάκι, μου θυμίζει λίγο τη Μίκα Αργκαναράζ, ναι, που έχει ένα μαλλί εδώ και 10 χρόνια και δουλεύει με ένα συγκεκριμένο μαλλί. Αλλά μόνο η Μίκα Αργκαναράζ, η οποία τυχαίνει να είναι από την Αργεντινή και να είναι 1,84. Και μπορεί να κάνει Chanel, μπορεί να κάνει Dior, μπορεί να κάνει όλα, γιατί την παίρνουν για τη Μίκα Αργκαναράζ. Δεν την παίρνουν για να γίνει το μοντέλο πλαστελίνη που εμείς ψάχνουμε. Και στην εποχή που η πληροφορία είναι πανεύκολη, διαθέσιμη τζάμπα, γιατί εμείς δουλεύαμε να πάμε να αγοράσουμε τα περιοδικά. Δεν δηλαδή μπορεί να μην κάνει scroll down. Το γεγονός ότι δεν θες να μαθαίνεις καινούργια πράγματα, ότι είσαι δυναμική, αλλά το λες με σιγαστήρα. Έχεις έρθει εδώ, έχεις πάρει το αεροπλάνο, αλλά δεν έχεις πάει να πεις θα τα δώσω όλα και ας με απορρίψουν. Αλλά εγώ όταν θα φύγω από εδώ θα το έχω δώσει όλα. Δεν τα έχεις δώσει όλα. Και το χειρότερο όλων είναι ότι αυτή τη στιγμή που είσαι με ένα μαγιό, εγώ δεν βλέπω το κορίτσι που μπήκε μέσα, γιατί πια δεν έχω το distraction. Σε βλέπω σχεδόν γυμνή και δεν μου κάνει, δεν έχω υλικό. Δεν μπορώ να παραβλέψω ότι είσαι μικροκαμωμένη, δεν μπορώ να παραβλέψω ότι είσαι άπειρη. Δεν με αφήνεις να πιστέψω ότι εάν σου πω 5 οδηγίες θα τις κάνεις. Και αυτό εμένα με λυπεί, γιατί ως ένα νέο κορίτσι με τόση ευρεία πληροφορία. Δωρεάν. Προσωπικότητα, it factor, star quality, δεν έχει να κάνει αυτό το πράγμα με το πώς θα ξέρεις. Έλα να σου πω, ήταν να σου πω όχι, αλλά τώρα, actually, που μίλαν ο Τάσος, έτσι κι ας που στέκεσαι και κοιτάζεις, εγώ θωρώ είσαι μοντέλα. Και ξέρεις γιατί, ή έχεις το it factor already που ήρθες μέσα. I mean, εγώ είμαι Ελληνοκύπρια, εγώ είμαι η πρώτη Ελληνοκύπρια on any fashion cover ever. And εγώ νομίζω we're going to talk about representation. Η Κύπρος είναι a country that's seen a lot of turmoil and very few people come from Cyprus and work in fashion. Very few. Εγώ θέλω να σου δώσω ευκαιρία. Κυπρέα του Κυπρέα, okay? I feel like είπαμε ναι. Εμείς είπαμε ναι σε κορούες που ήρθαν τα μέσα και, I mean, come on. Just είπαν, Ναι, το θέλω, επειδή ήταν όμορφες και κοκάλες. Αυτό, όχι, είναι ναι από μένα. Ωραία, και πολύ καλά έκανες. Τέλεια. Μαζί σου. Να θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που κάνεις τώρα είναι μια εσωτερική διαμάχη δική σου. Yeah. Γιατί εσύ είχες πει όχι και ξαφνικά άλλαξες. Yeah. Δεν είπε κάποιος κάτι. Oh, no. But when Dasso was talking, εκεί τα ζάτη. Έτσι που just εστέκεται, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε. Το στυλ σου, tone it down. Okay? Το μαγιό, άλλη φορά, μαύρο. Μαύρο ή άσπρο, να σου πω γιατί. Your style should be effortless. Εσύ τραβάς το μάτι δίχως να κάνεις τίποτε. I mean, και εγώ άλλαξα ιδέα. Honestly, εγώ ήμουν convinced, ήταν όχι. Κυπρέα ή ξυκυπρέα. Έχω δίκιο, πες της ναι. Εγώ. Come on. Ας πω ο Τάσος πρώτα. Γιατί τον κόψαμε. Come on, I had to. Για να μην της πει όχι. Για να μην τη πω όχι. Λοιπόν, άκουσε με. Εγώ πιστεύω ότι είσαι μια γλυκά. Δεν βλέπω μοντέλο. Ξεχνάμε το ύψος, ξεχνάμε την απειρία. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ακόμα είσαι άγουρη. Και εγώ δεν μπορώ να πάρω ένα ρίσκο να σε βάλω μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι cutthroat. Γιατί φέτος έχουμε ανοίξει και τις ηλικίες. Οπότε μέσα μπαίνουν και γυναίκες οι οποίες έχουν περάσει μια ολόκληρη ζωή που επιτέλους συνειδητοποιούν ότι ήρθε η στιγμή να κυνηγήσουν πραγματικά το όνειρό τους και αφήνουν πίσω μωρά, παιδιά, συζύγους, εγγόνια και έρχονται. Αυτή ήρθε από την Κύπρο. Καλά, δεν είναι άλλο δικά στην Αμερική. Έχει αυτές που δεν ήρθε και από την Αμερική. Μια μισή ώρα πτήση είναι, παιδιά. Ζουν στην Αθήνα. Λοιπόν, μια μισή ώρα πτήση είναι η Κύπρος, για παιδιά. Για μένα είναι όχι. Κοίτα, εγώ δεν καταλάβω. Έρχονται εδώ να κάνουν μοντέλα ή να βρουν που έξω μοντέλα. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Τα καθέλεις με να έρθω μοντέλο ή να με κάνεις. Δεν μπορώ να καταλάβω. Για μένα τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή που μπήκες μέσα. Έχεις το πιο φρέσκο, το πιο ενδιαφέρον πρόσωπο που έχει έρθει μέχρι σήμερα στις οντισιόν. Το σώμα σου είναι πάρα πολύ ωραίο. Σου είπα και εξ αρχής ότι δεν είσαι μια κοπέλα η οποία θα ήθελε να σε δω σε σεξ πόζες, σε τέτοια πράγματα. Είσαι πολύ φρέσκια, πολύ up to date. Είσαι αυτό το οποίο
θέλω προσωπικά να δω σε ένα μοντέλο. Οπότε από μένα είναι ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν βλέπω ούτε το φρέσκο πρόσωπο που βλέπει ο Γιώργος, ούτε το μοντέλο που βλέπει η Σοφία και ο Γιώργος. Δεν βλέπω τίποτα από όλα αυτά, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντική η προσωπικότητα σε ένα μοντέλο. Το it factor, το wow factor, να με σηκώσει από την καρέκλα μου και το star quality. Δεν θεωρώ ότι έχεις τη στόφα του μοντέλου, δεν θεωρώ ότι έχεις το πάθος του μοντέλου, δεν θεωρώ ότι το θες αληθινά, γιατί ούτε ποζάρεις, ούτε περπατάς σωστά. Και στεναχωριέμαι που στο λέω και πραγματικά λυπάμαι που στο λέω, αλλά δεν μπορώ να μην σου πω αληθινά αυτό που σκέφτομαι. Χαίρομαι που οι άλλοι το βλέπουν σε σένα. Εγώ δεν μπορώ να το δω και είμαι στη δύσκολη θέση να σου δώσω όχι και δυστυχώς να κοπείς. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Θα κάνεις ωραία πράγματα. Απλά είναι πολύ νωρίς ακόμα. Στείλε μου μια message στο Instagram και θα τα πούμε. Don't worry, I'll get you on that cover. I will. Watch. θα τις δείτε σε ένα Chanel beauty campaign, guaranteed. Στην στιγμή απλά γύρισε, πάει ευχαριστώ. Εσήκωσε στην καρφιά. Δεν ήξερα αν εφάνει και ότι άρχισε να κλείω πάλι. Αθηνά! You've got Αθηνά. My word, honey. Έλα λίγο, Έχεις το word μου. Έλα εδώ. Λοιπόν, εγώ λατρεύω την προσωπικότητά σου. Όλα τα άλλα στα είπα. Από μένα έχεις τη δική μου wild card. Περνάς κατευθείαν στο audition. Έλα εδώ. Yay! Yes! 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 Μην αλλάξεις τίποτα. Τίποτα μην αλλάξεις. Τίποτα. Εντάξει. Να είσαι καλά. Oh my god, yes, συγχαρητήρια, μάνα μου. Όταν με φοράξε ο κύριος Καράβας, απλά νόμιζε ότι ήταν να μου κάνει μια αγκαλιά. Όταν δήλωσε ότι διά μου το white card του, απλά δεν ήξερα πώς να νιώσω μέσα μου. Νιώθα πάρα πολλά ωραία. Θυνά μου, τι έγινε. Καράβας, πες καλέ. Το white card του. Oh my god. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί. Δηλαδή, οποιοδήποτε δεν είναι 1,80 ξαφνικά έχει δικαίωμα στα πάντα. Και έχει ένα ωραίο κούρεμα, δεν παιδιά, συγγνώμη. Τώρα. Ρε, εσύ, περίμενε λίγο. Δώσε με την ευκαιρία στην κοπέλα που ήρθε εδώ πέρα, που ήταν 1,80 κάτι, και έτσι είπαμε πόζαρε και ήταν σαν αγκούρι όρθιο. Γεια. Yeah. Πόσα χρόνια δουλεύει σε αυτό το χώρο, βρε Γιώργο μου. 19. Σε αυτά τα 19 χρόνια, πόσα κορίτσια έχει δει που έχουν τη στόφα, έχουν το ύψος, έχουν το πρόσωπο, έχουν το weirdness, έχουν whatever έχουν και μαθαίνουν μετά τη δουλειά. Και πόσα καρούτσια έχεις δει με αυτή την προσωπικότητα που δεν πάνε πουθενά. Δεν έχω δει κορίτσια. Πες μου πόσα. Αγόρια. Έχω δει εμένα. Yeah. Γιατί εγώ τα πρώτα 8 χρόνια οι δουλειές μου, έκανα κάποιες μεγάλες δουλειές, αλλά ήταν σε ένα low level. Μετά ήρθαν τα μεγάλα brands. Είσαι διαφορετικό. Yeah, γιατί και εγώ το πίστεψα διαφορετικά. Τα βρήκαμε τον εαυτό μου, είπα αυτό είμαι, αυτό που λέω και σήμερα, αυτό είμαι και σε όποιον αρέσω και δεν με νοιάζει και καθόλου. Okay, και ήρθε μόνο του. Ναι, αγόρι μου, αλλά πριν τα social media, αυτό η πληροφορία, το πρακτορείο, η φωτογράφηση. Είναι πανεύκολο να είναι το δωρεάν. Παλιά έπρεπε να πας ένα πρακτορείο, να σε δει μία editor, να σου κάνει styling. Να σε ξεφτυλίσει 10 φορές. Εμείς τι τραβάγαμε τότε με τα περιοδικά. Που αν δεν σε γούσταρε η editor του περιοδικού, μαύρη νύχτα που σε έφαγε. Σε παρακαλώ τώρα. Εγώ αυτό και το έχω βιώσει. Κάθε ξινή, και άμα δεν γούσταρε, ας πούμε, το κούρεμά σου. Τάσο. Και η καριέρα σου κρεμόταν από το. Τάσο. Πώς θα ξυπνήσει η ξινή. Εγώ αυτό το έχω βιώσει. Αυτό που λες, το έχω βιώσει. Όλοι το έχουμε βιώσει. Γι' αυτό είναι άδικο τώρα που είναι τόσο εύκολο και εμείς να είμαστε εύκολοι απέναντί τους. Όχι!